ο Θανάσης Θανάσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Γονέων Κηδεμόνων και Κεντρικής Μακεδονίας. Δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε τον Δήμο Θεσσαλονίκης να προχωράει στον αποχαρακτηρισμό μιας από τις ελάχιστες σε μια περιοχή που έχει μεγάλο πρόβλημα για την σχολική στέγη. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωράει στον αποχαρακτηρισμό ενός οικοπαίδου, θέλοντας να μην ικανοποιήσει τις ανάγκες των κατοίκων εδώ της περιοχής, παρά μόνο να παραχωρήσει έναν από τους τελευταίους χώρους εργολάβους για την ανέγερση οικοδομής. Την ώρα που δεκάδες κήπο στείνονται σε προάβλιους χώρους, την ώρα που η δίχτυνη προσχολική αγωγή δεν έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και των μαθητών, σε μια υπηκοινοκατοικημένη περιοχή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έρχεται να μην εφαρμόσει την δίχτυνη προσχολική αγωγή προς τις ανάγκες των κατοίκων και των μαθητών της περιοχής. Θεωρούμε ότι πρέπει εδώ και τώρα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ανακριθεί, να πάρθει πίσω, ώστε να χτιστεί ένα σχολείο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι δυνατόν το 2021 να φιλοξενούμε μαθητές σε προκάτευσες και σε κήπου, όταν και να δεχόμαστε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχει χρήματα για να χτίσει ένα σχολείο. Εδώ και τώρα οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται και ζητούν αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει πίσω αυτή την απόφαση.